τέλη στιγμή. Ήμουν από τους ανθρώπους που ήρθε στα κτηνοτροφία, δεν ήμουν την μέρα του ελέγχου. Ήμασταν άλλη μέρα. Την προηγούμενη μέρα μαζί. Με τον κύριο Τσέλιο και με τον κύριο Καταγγείλη. Με τον κύριο Τσέλιο μαζί διαπιστώσαμε το τι συνέβαινε και νομίζω ότι πήρα θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι ακριβώς. Απλά στον έλεγχο δεν ήσασταν. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Ήταν που ήταν κλειστά, τότε δεν είχε κατηγορία. Ήμουν την προηγούμενη μέρα μαζί σας. Μαζί πήγαμε, διαπίστωσα, έχω άποψη πλέον την οποία ξέρω. Πήγαμε στα κτήματα τότε και είχατε δει ενδιασκορπισμένες. Παράνομα είδαμε έτσι. Να παίρνετε υποβριά και όλα τα υπόλοιπα και το κατέθεσα δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θυμάμαι. Και δημόσια πήρα θέση και έχουν καλατά. Απλά είπα στον κύριο Μπουλέ ότι όταν πήγαμε την άλλη μέρα να γίνει έλεγχο, υπέρθε ο κύριο Καρκατσούλη. Τα λέω αυτά για να ακούει ο κόσμο. Και τότε συγκεκριμένα. Έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος Καρκατσούλης μαζί με τους υπευθέρους του. Συγγνώμη που συνδιακόπτω, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Και έλεγε, κύριε Κοντοχριστό, είμαστε εδώ, ήρθαμε για έλεγχο. Θα έρθετε να μας ανοίξετε. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό κάπου κι εγώ πετάγομαι έτσι ο τόνος της φωνής μου, γιατί ο κύριος Καρκατσούλης φάνηκε υποστηρικτής των κτηνοτροφείων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το κλείνω και συγγνώμη για την διακοπή. Ήταν αντιδήμαρχος, κυρία Ζεβάρα. Ναι, υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ήταν με την αντιπολίτευση, είναι τώρα δημοτικοί σύμβουλοι και ήταν κατά, αν θυμάστε. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχος και οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι πήραμε ξεκάθαρα θέση υπέρ του Καλατά, γιατί είχαμε προσωπική άποψη, ήμασταν εδώ. Όπως επίσης για το τεχνικό πρόγραμμα, πέρα από το σχολείο, γιατί ίσως να καταλάβεις να το είπατε, ότι δεν μπήκε ποτέ ο Καλατάς στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας. Πέρα από το σχολείο που μπήκε και πρόσθετη πίστοση για το ιατρείο, συγγνώμη, το οποίο ολοκληρώθηκε, μπήκε και στην εσωτερική οτοπία. Είναι εδώ ο διευθυντής ο κύριος Κέστος. Ναι, μπορούσα να σας ακούμε, έχετε δίκιο γι' αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής οτοπίας της Δημοτικής Ενότητας Χάλκιας, κύριε Κέστο, είστε εδώ, το θυμάστε, πήγε στο Καλατά. Όπως επίσης είχα πολύ καλή συνεργασία και με τους πολιτιστικούς συλλόγους και με τη Σχολική Επιτροπή, με τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου. Στήσαμε εξ αρχής τη Σχολική Επιτροπή με τη συνένωση και προσπαθήσαμε να είμαστε σε όλα τα επίπεδα κοντά, έχοντας όσο γίνεται καλή συνεργασία με τον Πρόεδρο. Και ελπίζω να είμαστε και πέρα. Όμως, για να πούμε όσον αφορά δύο, όταν αναλάβαμε όλοι μας, ήταν χρήματα έτοιμα προς εκτέλεση για να σκεπάσουν κάποια φρεάτια ή δεν θυμάμαι για ποιους άλλους, κάποια χαντάκια και τέτοια. Και παίρνουμε απόφαση ως κοινότητα και ζητήσαμε τα χρήματα αυτά να μην είχαν έρθει εδώ οι μηχανικοί να μετρήσουν να ξεκινήσουν το έργο. Ήταν δημοπρατημένα. Και παίρνουμε απόφαση ως κοινότητα και ζητάμε από το Δήμο τα χρήματα αυτά να προβούν και να πάνε στο γιατρείο για την εξυπηρέτηση του κόσμου και του γιατρού κλπ. Έτσι δεν είναι. Ήταν 23.300 ευρώ. 45 γιατί δεν το ολοκληρώσατε, κύριε Δήμαρχε. Πώς την είστε ολοκληρώσατε. Σε ένα στάδιο. Το πήγαμε σε δύο κομμάτια και με φωνές και με κανάλια και με όλη τη διαδικασία που ετοιμάστε που γίνατε. Και χαλάγαμε τις καρδιές μας χωρίς λόγο και στο τέλος έγινε. Αυτή είναι η διαφορά. Χαλάσαμε τις καρδιές μας χωρίς λόγο και στο τέλος έγινε. Έτσι έπρεπε να στραλέξουμε όλα τα κανάλια, να βάζουμε τον κόσμο να μιλάει και στο τέλος έγινε. Γιατί δεν το φτιάχνατε από την αρχή. Γιατί είχαμε τα λεφτά. Μα τα λεφτά ήταν. 12 εκατομμύρια χρέος κάνεις έργα. Α, με 23.000 δηλαδή. Τα 23.000 είναι καλά. Τα βάλαμε. Λοιπόν, απλά κουράσαμε τον κόσμο με αυτά, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία μένουν και πρέπει ο κόσμος να ενημερώνονται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε γιατί πολλοί κόσμος περιμένει να πάρει. Ό,τι και να αναφέρω και να πω περισσότερο δεν θα είναι αρκετό γιατί νομίζω ότι οι προηγούμενοι έχουν καλύψει όσον αφορά τα προβλήματα που είναι τα Καλατά. Να πω επίσης ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι είμαι τουλάχιστον δύο φορές το μήνα εδώ. Πολλοί από εσάς με ενοχλούν σχεδόν καθημερινά τηλεφωνικά για προβλήματα τα οποία έχουν. Δεν θα πω σε καμία αντιπαράθεση το ότι έκανε η παράταξη του κυρίου Μπουλέου να ήταν δημοτική αρχή, αν συμπεριφέρθηκε σωστά στην κοινότητα Καλατά και το τι πρόκειται να κάνει η καινούργια δημοτική αρχή. Για το θέμα των φωνοπιών, το οποίο είναι τεράστιο, θα πω το εξής, ότι σαν δημοτικό σύμβουλος που είμαι 5 χρόνια υπάρχει σοβαρότατο έντονο πρόβλημα και δεν το έχει λύσει κανένας. Όταν λέω δεν το έχει λύσει, δεν μπορούμε να βρίσκουμε προφάσεις τύπου περιφέρειας και να αναφέρουμε στον κύριο Μπουλέ, καλά έκανε τότε και έπρεπε να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από την περιφέρεια, γιατί υπάρχει συνάντηση με το κομμάτι του μεσολογίου εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έγινε δουλειά. Και φέτος άκουσα που ήμουνα και παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Κοτσανάς ζήτησε συγγνώμη. Με το συγγνώμη όμως δεν γίνεται τίποτα. Εγώ είμαι άνθρωπος των αποτελεσμάτων. Και αποτέλεσμα όσον αφορά τα κονούπια δεν έχουμε δει στην κοινότητα Καλατά. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω, γιατί τα πολλά λόγια για μένα είναι φτώχεια,
είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, εκτός από την καθαριότητα και καθαριότητα, η οποία είναι σε καλό επίπεδο στο Γαλατά, θα πρέπει να δοθεί ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δίνεται με τα προβλήματα τα οποία έθεσε ο Πρόεδρος, αλλά αυτά όχι μόνο να δρομολογηθούν και να μείνουν μόνο στα χαρτιά ή μόνο στις μελέτες ή στις μελέτες οι οποίες πρόκειται να γίνουν. Θέλω του χρόνου, όταν θα ξανά είμαστε εδώ με το καλό, αυτά τα πράγματα να έχουν λυθεί, ώστε η κοινότητα Γαλατά, το Κρυονέρι και τα Βορότρυπα να πάρουν την αξία της οποίας αξίζει βάσει του πληθυσμού και της ιστορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσιουγκαρά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν με τα κουνούπια που ακούσαμε κιόλας από τον κύριο Σύψα. Εμείς σαν κοινότητα με τον πρόεδρο πήγαμε με έτοιμη πρόταση τον άνθρωπο ο οποίος γινόταν η σωστή καταπολέμηση. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε κατά περίεργο για μένα τρόπο και δεν ξέρω για ποιο λόγο ειλικρινά, για αν είναι για 500-1000 ευρώ, να βάλει κάποιον άλλον τον οποίο δεν τον ήξερε κανείς, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε φέτος. Το χειρότερο όλων των εποχών. Δεν είναι το χειρότερο των εποχών. Είναι η άποψή σου. Δεν είναι ο κόσμος είναι εδώ. Αν είχαμε κονούπια, δεν είχαμε. Τώρα το ξέρω. Αν υπήρχε πρόβλημα. Ή δεν υπήρχε, εδώ είναι ο κόσμος. Παιδιά, ένας θα τοποθετηθεί, θα πάρει το λόγο. Να ολοκληρώσω. Μετά από πολλή φασαρία και κρίνια, ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξαναπήγαμε, ερωτήσεις των ερωτήσεων, τελείωσε, το ξαναδώσαμε. Βγάλαμε τον εργολάβο εκεί ο έκτοτο, το πήρε ο ίδιος ο εργολάβος ο οποίος το είχε και έτσι λύσαμε το πρόβλημα σε κάποιο σημείο. Δεύτερο θέμα είναι το νεκροταφείο. Το νεκροταφείο είναι τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρετε από την πρώτη στιγμή, έχει περάσει ένας χρόνος. Ακούω συναντήσεις, ακούω ποσά, ακούω τα βρήκαμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει έρθει τίποτα. Πότε περιμένετε? Να μην έχουμε καν που να του βάλουμε τους νεκρούς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι και ο πάτερ εδώ, πιστεύω το γνωρίζει και ο πρόεδρος, έχουμε πει χίλιες φορές. Το τρίτο θέμα είναι ότι το μικρότερο προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα το πήρε η Χάλκη. Πείτε μου ένα έργο που μπήκε στη Χάλκη να γίνει ένα έργο από το Δήμο. Να σας πω ένα πλάσι στη γραμμένη όξα, να σας πω πολλά. Ένα έργο πείτε μου στη Χάλκη. Στο Γαλατά που είναι το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα μετά την Άφα. Ένα έργο. Ήτανε μόνο τα μονοπάτια που είχε εντάξει ο κ. Μπουλές με αναπληρωματικά στην προηγούμενη διοίκηση, τα οποία μετά δεν ήταν νόρημα για τον ΑΒ λόγο. Πολλοί γνωρίζουμε και πολλοί δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Βγήκαν έκτοτα και θα μπει το γήπεδο όταν έρθουν τα χρήματα και αν και εφόσον. Εγώ από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την προηγούμενη διοίκηση του κ. Μπουλέ και με τώρα, έχω όλη την καλή διάθεση να προσπαθήσω να συνεργαστώ. Όμως θέλω να βλέπω από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής να γίνονται πράγματα ώστε να βρεθούν λύσεις. Ο Δημοτικός Φωτισμός που αναφέρατε εσείς ήταν από τα τελευταία συμβούλια πρωτού τις εκλογές. Και μάλιστα κατηγορήθηκα γιατί ψήφισα υπέρ. Κατηγορήθηκα. Και ακουγούτησα να κουβέντε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δω τι θα κάνει ο Τραχής για τον Γαλατά. Και ψήφισα υπέρ. Και λέγανε ότι είναι προεκλογικό έργο. Όχι, είπα ναι, να γίνει. Είναι αναγκαίο να γίνει. Το τι δεν έγινε, δεν το γνωρίζω για ποιο λόγο δεν έγινε. Εδώ είναι η Δημοτική Αρχή. Θα μας απαντήσει. Κύριε Πουλέση, μου το είπε προσωπικά. Λίγο σχολεία, αυτά ήθελα να αναφέρω. Η καθημερινότητα νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Βέβαια, γίνεται προσπάθεια για την καθαριότητα και πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο παίζει και ο πρόεδρος που τρέχει όλη μέρα, αν δεν με την αλήθεια δηλαδή. Και γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλη προσπάθεια στην καθαριότητα και ώστε ό,τι μπορεί να γίνει το μικρό. Όμως, χρειάζεται στο Γαλατά που είναι ένα ζωντανό κομμάτι και το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα της Δήμου να φπακτήσει, χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν είναι ο Γαλατάς, κύριε, ούτε γραμμένη οξά, ούτε Λεύκα, που δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα χωριά. Είμαστε τόσοι μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Τσουγκαρά, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Να αρχίσω τα προβλήματά σας. Με εκεί είμαι και εγώ δημοτική σύμβουλο τη παράταξη. Πιστεύω ότι η παράταξή μου θα κάνει ό,τι καλύτερο. Γιατί πραγματικά σας νοιαζόμαστε και είστε κομμάτι της Δημοτικής Αρχής. Θα κάνουμε τα καλύτερα, πρόεδρε. Είναι το μόνο σίγουρο. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Και σας σκεφτόμαστε συνέχεια για ό,τι καλύτερο για αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάποιοι κάτοικοι που θα θέλανε να τοποθετηθούν. Ναι. Προσπαθούν να ωρεοποιούν τα πράγματα. Εμείς είμαστε καλοί, οι άλλοι είναι οι αυτό. Κάνουμε μια αντιπολίτευση, ένα ξύλινο λόγο και κανένας δεν φέρνει αποτέλεσμα. Θα παρακαλούσα πολύ κάθε Γενική Συνέλευση, όταν προγραμματίζουν 1, 2, 3 έργα, του χρόνου θα ξαναβρεθούμε να πούμε, κύριοι, κάναμε αυτό. Και έχουμε τον χρόνο να κάνουμε και κάτι άλλο. Με μελέτες και με σκαλέντες και όλα αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Έχουν βαρεθεί ο κόσμος και η κοινωνία να ακούει τους πολιτικούς να τους κοροϊδεύουν. Αυτό τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταμούρα.